Ωραία, η στιγμή που περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία και πάρα πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι εκρηκτικός. Φωτιά, σου λέω, Σοφία μου. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον καλησπερίσουμε στα κορίτσια για σπίτι. Πού είσαι, Άδωνη? Εδώ και σας παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλά, γλυκούλη μου, καλησπέρα. Και να καλή νέα περίοδο, ε. Μας πήγε, ευχαριστούμε. Μας πήγε λίγο η καρδιά μας την κούλουρη σήμερα. Μας την έκανες από εδώ, από εκεί, από εδώ, αλλά σε έχουμε εδώ. Ήταν μια δύσκολη μέρα και παραμένει, γιατί έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και αυτό αλλάζει το πρόγραμμα. Αλλά από την άλλη, μια και με είχατε καλές, δεν ήθελα να σας κρεμάσω, γιατί είστε και οι δύο πολύ συμπαθητικές και εκπομπής πολύ ευχάριστη. Ευχαριστούμε. Άδωνη, είσαι καλά? Είμαι καλά, μια χαρά είμαι. Είσαι σίγουρος ότι είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Γιατί το πρωί δεν σε είδαμε πάρα πολύ καλά. Σε ενευρίασαν. Εκεί με τον κύριο Μπουταρή. Μισό λεπτάκι, να δούμε σε ποια σημεία δεν ήσουν καλά και να μας τα πεις μετά. Πολύ ευχαριστώ. Ημέρα σήμερα για τον εκρηκτικό κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε με υψηλούς τόνους. Με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να βάζει στο στόχαστρο το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Θα με τρελάνετε. Δεν είπατε προηγουμένως ότι μόνο επί χούντας γίνονται εκδηλώσεις μες στο λες του στρατού? Είπε αυτό, δεν είπατε? Αυτό είπατε. Όχι μες στο λες του στρατού. Κύριε Γεωργιάδη, όχι μες στο λες του στρατού. Δεν θα μου βάλεις εμένα λόγια στο στόμα. Μόνο επί χούντας γινόταν αναπαραστάσεις μες στο λες εποχής. Ιστολές εποχής σας ενοχλούν. Αυτό δεν λέτε. Ιστολές εποχής. Αναπαραστάσεις με ιστολές εποχής. Γιατί δεν γιατί κύριε Γεωργιάδη, η βλάκα σας έχει κάνει το βλάκα. Λίγο αργότερα, καλεσμένος στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου, τα αίματα άναψαν πολύ εύκολα. Και ο καυγάς με την οικοδέσμηνα της εκπομπής δεν άρχισε να ξεκινήσει. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε τα νόμιμα και ηθικά στις περιπτώσεις αυτές. Είναι νόμιμα έξω βγαλμένα με ποθενές και σφορολογημένα του κυρίου Χ. Αφήστε τα το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν είναι εδώ για να... Του κυρίου Χ που είναι νόμιμα και φορολογημένα. Μπορεί να τα βγάλει νόμιμα και φορολογημένα έξω. Γιατί δεν τον μαυρίζετε? Γιατί? Γιατί θα κερδίσει 4 φορές τα λεφτά του, ναι, από τη δική σου τη χροκοπία. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι πρωταγωνιστής σε τηλεοπτικούς καυγάδες και όχι μόνο. Και όπως φαίνεται, δείχνει να τους απολαμβάνει. Όπως και αυτόν με τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν ελέγχω. Μα έλεος τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν ελέγχω. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ελέγχω τη δικαστική σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν ελέγχω τη. Τηλιάνα Κανέλη. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά στο κουκουέ, θα μας πείτε? Πού θα τα βρείτε? Τα κέντρα θα είναι βασικό. Βεβαίως. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά? Από το μεγάλο κεφάλαιο στο πιτ σπιτήρι. Για 4 ώρες. Για να ακούσω. Με τον αθυρόστομο γιατρό κύριο Ανεβλαβή. Σταματήστε να προσβάλλετε τον λαό έτσι. Σταματήστε. Δεν μπορεί γιατρός πράγμα να βγαίνει στη λόγη του τρελός. Σταματήστε να προσβάλλω τον εαυτό σας. Από το στόχαστρο δεν γλιτώνουν όμως ούτε και οι τηλεθεατές. Και ταΐζει. Ούτε και οι παρουσιαστές. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Λαμπράκης αυτή την πάντα που δεν υπάρχει. Δεν αυτή η τραπεζωτό. Ψέματα έπεσαν στην Τραπεζωτό. Δώστε τον ήχο στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν του επιτρέπω να μιλάει. Δυστυχώς δεν γίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Δεν γίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Παδάκια από τη δική σας εκπομπή από τις τράπεζες αυτές. Μα τι θέλετε να κάνουμε? Αφήστε με να κάνω την δουλειά μου όμως. Όταν κάνετε εσείς δουλειά στην τηλεόραση, έρχομαι και παρεμβαίνω εγώ. Λόγω τιμής, την επόμενη φορά που θα σας δω με βιβλία θα. Μακάρι. Δεν θα σας αφήσω να πείτε για τον Ευρυπίδη τίποτα. Να πουλήσουμε μαζί για τα δικά μου λεφτά είναι πραγματικά, δεν είναι πλάκα. Θα δείτε τι θα πάρετε. Αλλά ούτε και οι συνάδελφοί του. Οφείλω, αγαπητέ κύριε Μαριά, επειδή αναφερθήκατε σε μένα ως κολοτούμπα, να πω ότι είναι πολύ περίεργο να ακούω αυτό το χαρακτηρισμό για τη μεταβολή μου από το ένα κόμμα στο άλλο από κάποιον που ήταν στα νιάτα του κουκουέ μουλού. Το 2000 ψήφισαν το Πασόκ, το 2010 ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μα με συγχωρείτε! Με συγχωρείτε! Εάν εγώ είμαι κολοτούμπας, εσείς είστε η Νάντια Κομανέτς με μούσια. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε στο σπίτι σας, κύριε Γεωργιάδη, να είστε λίγο πιο ήρεμος. Τι σου κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Άδωνη, και σε νευριάζουνε? Καταρχάς να πω ότι παρά την εικόνα δεν είμαι καθόλου ευέξαπτος γενικά. Δεν σε πιστεύουμε τώρα. Δεν είμαι, η αλήθεια είναι. Ναι. Είμαι ευέξαπτος όταν ακούω ουρανομίκης ανοησίες. Απλώς συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση να ακούω πολύ συχνά ουρανομίκης ανοησίες
Και αυτό πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Όταν λες ουρανομίκης, γιατί με δυσκολεύεις λιγάκι. Πολύ μεγάλες, τεράστιες. Με ένα μήκος από εδώ μέχρι τον ουρανό. Λίγο σε συγκλίνουν όμως, Ράδωνε, όλοι αυτοί. Παραδείγματος χάρη. Ο σεβαστός κυρίως δήμαρχός σας. Σεβαστός. Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, εγώ είμαι και με τους θεσμούς. Βγήκε σήμερα στη τηλεόραση για να πει τι. Ότι δεν πήγε στην αναπαράσταση της απελευθερώσεως πόλεως της Θεσσαλονίκης για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί ήθελε να κρατήσει μούτρα στον υπουργό, τον κύριο Καράουλου. Θα γράψει δηλαδή η ιστορία ότι δεν πήγε γιατί ήθελε να κρατήσει μούτρα στον υπουργό. Και ο δεύτερος και χειρότερος, διότι λέει του είναι χουντικό κιτς το να παρουσιάζουμε την αναπαράσταση της απελευθερώσεως Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μετά. Υπενθυμίζω ότι φέτος είναι τα 100 χρόνια, από την απελευθέρωση πόλους. Ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, μα θέλετε να πάτε στη μάχη του Βατερλό, να δείτε την αναπαράσταση. Θέλετε να πάτε στη Μεγάλη Βρετανία για τους Ναπολεοντίους πολέμους. Θέλετε να πάτε στις ΗΠΑ για την αναπαράσταση του πολέμου της ανεξαρτησίας. Στη Μόσχα για τις μάχες των Τσάρων. Στην Ουγγαρία. Όπου και να πας, έχουν εν είδη τουριστικής ατραξιών αναπαραστάσεις μαχών με στολές εποχής. Σε όλο τον κόσμο δεν ξέρουν τι γίνεται και το μάθω ο κύριος Μπουντάρης, με όλο το σεβασμό. Πώς να αντιδράσω να το ακούω αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι Μακεδόνας, είμαι από τη Φλόρινα και αισθάνομαι την επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλεως μια καταπληκτική ευκαιρία για να πάω να γιορτάσω και να δω και πώς θα είναι στολές εποχής και να δω και πώς θα είναι τα άλογα και να δω το κλίμα πώς έγινε και όλα μια χαρά. Γιατί να μην γίνει δηλαδή. Κύριε Γεωργιάδη, λένε όμως, εμένα έτσι μου λέγανε ότι φωνάζοντας χάνεις το δίκιο σου. Κοιτάξτε, η φωνή μου είναι δυνατή από την κατασκευή της. Δεν έχει να κάνει. Όχι, τώρα μαλάκωσε. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από εδώ θα γυρίσει στο σπίτι σου πάρα πολύ καλά. Ήρεμος. Σε εσάς δεν μπορώ να φωνάξω, αλλά μέχρι τον κύριο Μπουτάρη μάλλον θα ξαναφώναζα. Να σ' αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, επί της ουσίας, το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης πήρε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και έκανε την αναπαράσταση της πόλεως για να τιμήσει τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλεως μας, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η αγαπημένη μας πόλη και δεν το κρύβουμε. Λοιπόν, και η όλη εικόνα ενός δημάρχου που λέει δεν πάω γιατί δεν μου αρέσει το κίτσε, είναι με συγχωρείτε, είναι. Εντάξει. Πάντως, Άδωνή μου, πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο τρέχουν, έτσι. Πρόσφατα, εχθές, μας απασχόλησε πολύ ένα θέμα, το οποίο το είδαμε να συζητιέται και στα κανάλια πάρα πολύ έντονα. Ήταν η σύλληψη του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Για τη φημολογούμενη αυτή λίστα Λαγκάρντ. Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Ο κύριος Βαξεβάνης, καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλώς έκανε και δημοσίευσε τη λίστα. Mm-hmm. Η λίστα ήταν ένα θέμα που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι εκεί πέρα κρύβονταν όλη η πολιτική της χώρας. Όντως. Όπως αποδεικνύεται, υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι, κανένας πολιτικός. Άρα έκανε και καλό, γιατί έδειξε ότι αυτή η κατηγορία κάτω των πολιτικών που το τελευταίο διάστημα εξαπολύεται είναι και σε ένα κάποιο βαθμό άδικη. Όμως από την άλλη, ο ίδιος ο κ. Βαξεβάνης, μεγάλος άνθρωπος είναι, ήξερε πάρα πολύ καλά τις νομικές συνέπειες αυτή τη δημοσίευσεως. Απόδειξη, ένα λεπτό, απόδειξη ότι στο περιοδικό hot dog του κ. Βαξεβάνη, βεβαίως, στην αρχή του άρθρου έχει πάρει γνώμη τριών εγκρήτων νομικών, του κ. Κατσαντώνη, του κ. Καπερνάρου και του κ. Μιλονόπουλου, για ακριβώς το ερώτημα εάν είναι νόμιμο ή όχι να δημοσιεύσει τη λίστα. Και του έχουν δώσει γνώμη και οι τρεις ότι κατά τη γνώμη τους είναι νόμιμο. Αφού λοιπόν τους ρωτάει, είχε ανησυχία, εγνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος διώξεως. Έτσι. Άδωνη, θέλω λίγο να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Βαξεβάνης μετά τη σύλληψή του, στο σπίτι το οποίο ήταν και το κρυσφύγετό του εντός εισαγωγικών για κάποιες μέρες. Θέλω να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις και μετά να τις σχολιάσουμε μαζί. Δεν έκανα τίποτα άλλο από αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει ένας δημοσιογράφος. Αποκάλυψα την αλήθεια την οποία έκρυβαν. Αν κάποιοι είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο, είναι υπουργοί οι οποίοι έκρυβαν τη λίστα, την έχασαν, έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Εγώ έκανα απλώς τη δουλειά μου. Είμαι δημοσιογράφος και έκανα τη δουλειά μου. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι ένοχοι αυτοί όλοι, αλλά έπρεπε να τελειώσει η ιστορία, να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία όπου πέφτουν ονόματα στον ανεμιστήρα και ο καθένας λέει οτιδήποτε για μια λίστα που υπάρχει δεν υπάρχει. Θεωρείς τελικά τρομοκρατία όλο αυτό το γεγονός με τη σύλληψη του Κώστα Βαξεβάνη? Είπα ότι είμαι βέβαιος ότι το εγνώριζε ότι θα συμβεί. Είναι μεγάλος άνθρωπος και χρόνια δημοσιογράφος. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αισθητικά η ιδέα ότι δύο βουλευτές, αν είδα καλά ο κύριος Καπερνάρος, αλλά αυτό μπορεί να έχει πάει και ως δικηγόρος, οπότε δικαιολογείται,
αλλά και η κυρία Δούρου να είναι εκεί πέρα δίπλα απλώς για να πάρουν το χειροκρότημα από την όποια επιτυχία του δημοσιογράφου, εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Δεν καταλαβαίνω η κυρία Δούρου Παραδοσχάκη τι δουλειά έχει στα δικαστήρια. Δηλαδή θα πήγαινε να επηρεάσει το δικαστή κατά κάποιο τρόπο η παρουσία των βουλευτών. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Αυτά για μένα είναι υποκρισίες. Άδωνη, θέλω να ρωτήσω ότι υπήρξε και μια άλλη λίστα με άλλων τραγουδιστών που βγήκε στη φόρα που φοροδιέφευγαν. Και όμως δεν είδαμε κάτι παρόμοιο να γίνεται. Κοίταξε να δεις, δεν είναι τα ίδια θέματα ακριβώς το ένα και το άλλο, είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Διότι αυτό το οποίο βγήκε στην λίστα με τους τραγουδιστές είναι το τι δήλωναν στην εφορία. Και αυτό είναι κάτι που όλους μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με την κίνηση ενός λογαριασμού. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε είμαι υπέρ των διώξεων γενικώς. Λέω όμως ότι ο κ. Μαξεβάνης, όταν ανέλαβε την ευθύνη της δημοσίευσεως, που επαναλαμβάνω όπως έχουν έρθει τα πράγματα, καλά έκανε. Βέβαια, το καλά έκανε, να ξέρετε, το λέω και με την επιφύλαξη, ότι εκεί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που νομίζω έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Ναι. Και δεν χρωστάνε σε κανέναν τίποτα να είναι το όνομά τους στα μανταλάκια. Γιατί να βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλοί από εμάς λέμε ότι αυτή είναι η πιο τυχερή από την κοινωνία μας που μπορούν να έχουν λεφτά στην Ελβετία. Καμία αντίρρηση. Όμως, αν είναι νόμιμα τα λεφτά και φορολογημένα, τι χρωστάει ο άλλος να βλέπει το όνομά του σε ένα περίπτερο. Γιατί στο τέλος θα φτάσουμε, ξέρετε, να κυνηγάμε ένα τον άλλον στην Ελλάδα γιατί θα μείνει τίποτα όρθιο. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κ. Μαξεβάνης κερδισμένος με αυτήν την ιστορία, δεν είναι χαμένος. Άρα, ας μην υποκρίνεται και το θύμα. Άδωνη, θέλω να σε χαλαρώσουμε λίγο. Ναι. Είσαι πάλι φέτος το κεντρικό πρόσωπο του Ράδιο Αρβίλα. Τον τρέλερ, έτσι, γιατί ξεκινάνε σήμερα. Έχεις χιούμορ, σε βλέπω γελάς. Κοίταξε, το τρέλερ που το μου έχουν φτιάξει είναι αριστούργημα, είναι αριστούργημα. Σ' άρεσε. Μάλιστα πάρα πολύ. Μάλιστα, αριστούργημα. Γέλασε. Και πρέπει, να σας πω ότι παρά το ότι εκείνοι θα το κάνουν λίγο αστείο, εγώ εννοώ πάρα πολύ καλά αυτό που λέω, γιατί η σύγκριση της εποχής μας με μια μεγάλη μάχη του παρελθόντος, για μένα που αν θέλετε μετά σας το εξηγήσω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να το δούμε λοιπόν, να το ξαναθυμηθούμε και να το δουν και όσοι δεν το είδανε και μετά θέλω να μου πεις την πρώτη αντίδρασή σου μόλις το είδες. Πρόσφατα στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μία έξαρση στα κρούσματα ψυχοπάθειας και διπολικής διαταραχής. Δηλαδή, κόσμος χτυπιέται, φωνάζει, βλέπει οράματα με αρχαίους όπως ο κύριος αυτός. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να είμαστε στο Μαραθώνα. Έχουμε εκλέξει το στρατηγό μας, είναι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών, δεν θα είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Μέχρι τώρα μελέτες έδειξαν ότι αυτά τα κρούσματα οφείλονται στην έλλειψη μιας συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής. Κάνουμε εντατική έρευνα να βρούμε για ποια εκπομπή πρόκειται. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν το πρώτο είδες. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Ράδιο Αρβίλα που ξεκινάνε σήμερα. Την πρώτη αντίδραση. Γέλασα πάρα πολύ. Αν είχα το τηλέφωνο του κ. Κανάκη θα του έστειλα και ένα μήνυμα με θερμές ευχαριστίες. Του έστειλες μήνυμα? Όχι, θα του έστειλα αν είχα το κινητό του. Με θερμές ευχαριστίες. Μου κάνει και πολύ ωραία διαφήμιση. Εάν έγραφε δε και το τηλέφωνο των βιβλίων από κάτω, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά. Νομίζω ότι όντως σε μια εκπομπή που κάνει σαραντάρια, είναι η καλύτερη διαφήμιση και ο καλύτερος προεκλογικός αγώνας. Εντάξει, ελπίζω οι εκλογές να αρχίσουν βέβαια, αλλά ως διαφήμιση για τα βιβλία ήταν καλή. Πες μου την αλήθεια, δεν θύμωσες καμία στιγμή, όχι για το συγκεκριμένο, για παλιότερα που σε έχουν σατηρήσει. Αποκλείεται να μην υπήρξε στιγμή που θύμωσες και νευρίασες. Εντάξει, να δείτε, με τους Ράδιο Αρβίλα γενικώς όχι, αν και έχουν και αυτή μια αιμονή μαζί μου, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που είχα διαγραφεί από το λαό και τα λοιπά, το είχαν παρακάνει για ένα μεγάλο διάστημα, αλήθεια είναι. Με ποιους? Αλλά από την άλλη και εγώ είμαι τύπος που προκαλώ, οπότε δεν κλαίγομαι. Όταν προκαλείς, θα γίνεσαι και αντικείμενο κριτικής. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το έχω αποδεχθεί. Άρα το περιμένεις πάνω κάτω, ας πούμε, ότι κάθε. Πάντως, μία αιμονή με το πρόσωπό μου, η αλήθεια είναι πως την έχουν. Ποιοι σε έχουν θυμώσει με κάτι που έχουν σατηρήσει για σένα? Εκείνο το κομμάτι σου λέω μετά τη διαγραφή μου το είχαν παρακάνει και ήταν άδικοι. Διότι εγώ, να ξέρεις, στο κομμάτι της πολιτικής τώρα προσήλωσης στο πρόγραμμα και στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, είμαι πολύ συγκεκριμένος σε κάθε από την αρχή. Δεν έχω κάνει την παραμικρή, ας το πούμε έτσι, παλάτζα.
ή μεταγμένος και πολιτικά θέλω να δώσω τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Και συχαίνω με τον λαϊκισμό και όλα τα ψέματα που λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, γιατί δυστυχώς, παιδιά, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν θέλεις να μας πεις πρόσωπο που σε στεναχώρησε? Ο μόνος, σε περίπτωση έτσι σάτυρας, μόνο με το, ο Λάκης Λαζόπουλος με έχει πράγματα στεναχωρίζει. Και αυτό διότι κάποιες φορές είχε μπλέξει ονόματα της οικογένειάς μου και δει των γονέων μου που του έχω χάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δεν το έκανε επίτηδες, δεν γνώριζε ότι του έχω χάσει και το έκανε. Προσπάθησες να έχεις επικοινωνία μαζί του, να του πεις ότι. Όχι, δεν έχω επικοινωνία μαζί του, δεν είναι φίλος μου, δεν είμαστε φίλοι για να έχουμε επικοινωνίες. Επειδή σε ενόχλησε κάτι συγκεκριμένο. Έχει τα ελεύθερα όρια της. Σας είπα, εγώ το δέχομαι ότι όταν εκτίθεσαι δημοσίως θα γίνεσαι στόχος κριτικής, αλίμονο αν όλοι μας αγαπούν. Εγώ ειδικά που πολλές φορές, αν θέλετε, είμαι και λίγο προκλητικός, είναι λογικό να έχω, όπως έχω φανατικούς φίλους με λατρεύουν. Έτσι, τραβάζει εκεί, το τραβάζει, Αντώνη, το τραβάζει επειδή είσαι έτσι εκρηκτικός σαν άνθρωπος. Αλλά για το τρέιλερ, ρωτήθηκε και η Ευγενία. Την άκουσε την απάντησή τη? Δεν την άκουσε, Ευγενία. Δεν την άκουσε, θα την ακούσει εδώ τώρα. Κοιτάξτε, όταν απομονώνεις ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σκηνή, φαίνεται λίγο περίεργο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει στεναγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Επειδή εγώ παρακολουθώ τις εκπομπές το βράδυ και ξέρω πώς συνδέεται το πριν και το μετά, γνωρίζω πολύ καλά γιατί έκανε την αναφορά αυτή που έκανε. Τώρα βέβαια η Ράδιο Αρβίλα τον τιμούν τον Άδωνη συχνά πυκνά, αυτό μόνο καλό του κάνει. Ορίστε, σε παρακολουθεί λοιπόν η Ευγενία Άδωνη. Η Ευγενία, να ξέρετε, ήταν και πολλά χρόνια μαθήτριά μου στην ελληνική αγωγή, στα μαθήματα της ιστορίας. Και ιδιαίτερα η περιγραφή, όταν κάνω το μάθημα με τη μάχη του Μαραθώνος, είναι ένα από τα καλύτερα μου μαθήματα, γιατί έχω βρει τον τρόπο και την περιγράφω σαν να μεταφέρεσαι εκεί με μια μηχανή του χρόνου, τις αγαπημένες μου μάχες. Άρα υπήρξε... Και ξέρει ότι το ζω πολύ. Άδωνη, υπήρξε αυτή ο άτυπος ερωτισμός μεταξύ μαθητή και μαθήτριας και δασκάλου. Όχι, ήμασταν ήδη μαζί όταν ήταν μαθητή. Α, ήσασταν ήδη μαζί. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το Μαραθώνα για να τη ρίξει. Όχι. αλλά νομίζω ότι ένα από του λόγου που με αγαπάει είναι και τα ιστορικά θέματα, γιατί έχουμε έτσι κοινή αγάπη για αυτά. Η Ευγενία θα κάνει κάτι φέτος τηλεόραση. Έχουμε καιρό να τη δούμε και μας έχει λείψει, είναι η αλήθεια. Η Ευγενία, όταν θα την καλέσετε και θα βγει, θα τη ρωτήσετε. Εγώ μα την καλούμε, αλλά δεν βγαίνει. Δεν ανακοινώνω εγώ. Βοήθα μας λίγο μετά, όταν γυρίζει στο σπίτι, πες ότι είμαστε καλές, σε προσέξαμε, πέρασες ωραία. Θα την έχουμε και την Ευγενία. Θα μεταφέρω τα αιτήματα αρμοδίως. Γιατί δεν βγαίνει λίγο, απέχει όμως και αυτή από συνεντεύξεις. Είναι στην εποχή που γράφει τη μουσική της και άλλωστε η τηλεόραση στην Ευγενία ήταν μια επιλογή επαγγελματική. Για συγκεκριμένους λόγους δεν ήταν η επιλογή της αυτό που κυρίως θέλει να κάνει. Μουσικός είναι και έχει επιδοθεί κυρίως αυτό. Αλλά παραλαμβάνω, όταν θα την έχετε, με το καλό, θα την ρωτήσετε. Μήπως έχει ενοχληθεί από κάτι και γι' αυτό σταμάτησε να βγαίνει και να μιλάει? Γιατί πολλές φορές, ό,τι και αν έλεγε καημένη, όλοι σε επιτίθονταν. Δεν έχει, αντέχει η Ευγενία, δεν έχει τέτοια θέματα. Αντέχει. Σαν και σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να πέρασες καλά. Φιλιά πολλά. Γεια.